εξημίσει. Εκτός αν η θερμοκρασία είναι επειδή περπατάμε. Να σας πω ότι στους δρόμους βρίσκονται οι μαθητές. Έχουμε ήδη φτάσει στη στάδιο που ξεκινήσει τα παιδιά τα προπήλαια. Διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που θέλει να φέρει μέχρι το τέλος του χρόνου. Όπως είπες και εσύ, μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο είναι και η επαναφορά της ελάχιστης βάσης του 10. Οι μαθητές διαμαρτύρονται, όπως λένε, καθώς αυτός ο τρόπος θα οδηγεί στη μείωση του αριθμού των εισακτέων. Διαμαρτύρονται ακόμα, Αλεξάνδρα, για το ότι λείπουν καθηγητές από τα σχολεία. Όπως μας λένε, υπάρχουν κενά ακόμα και σε μαθήματα ειδικότητας και σε αυτά δηλαδή που εξετάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις και ζητούν αύξηση της χρηματοδότησης για τα σχολεία, την αντιμετώπιση των ελλείψεων και την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς. Ενώ οι μαθητές διαμαρτύρονται και για τις υποδομές και για τις υλικοτεχνικές υποδομές. Δηλαδή για το σχολείο τους, για τη θέρμανση, για το πώς είναι τα κτηριακά, ακόμα και για τα βιβλία. Όπως βλέπετε, είναι σε εξέλιξη η μαθητική πορεία. Και βλέπουμε παλμό και νεανική ορμή. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα στα προπήλαια. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.